Όπως μας είπε μια άλλη πρέσβυρα του νεοσυντηρητισμού, η γραμματέας αντιγκλιματικής πολιτικής, για την περίπτωση ενός κρατουμένου φοιτητή, η μεταγωγή του δεν ήταν τιμωρητική. Και μιλάμε για έναν πραγματικό αριστούχο. Εμείς, της αριστεράς, που μας κουνάτε το χέρι, που διεκδικούσε το δικαίωμά του στην εκπαίδευση. Είναι όπως όταν μιλάει η Νέα Δημοκρατία για αριστεία. Και εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, θα ήθελα να πω, επειδή μας κουνάτε το δάχτυλο για την αριστεία, ότι η αριστεία προϋποθέτει να είναι κάποιος πρώτα καλός. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι καλή στην καλή νομοθέτηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι καλή γιατί δεν έχει μάθει να τηρεί τους νόμους που η ίδια θεσπίζει. Η κυβέρνηση και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν διαβάζουν όχι τα μαθήματά τους για να πάρουν το πτυχίο τους. Αυτό, ξέρετε, εμείς το αναγνωρίζουμε ως δικαίωμα σε κάποιον, γιατί η ζωή μπορεί να σου φέρει πολλές δυσκολίες και να σε αναγκάσει να αναζητήσεις μια δεύτερη ευκαιρία σε μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν διαβάζετε τους νόμους που εσείς οι ίδιοι ψηφίζετε. Και αναφέρομαι, για παράδειγμα, στο νόμο για το επιτελικό κράτος ή αυτή την λογική της επιτελικής αριστείας. Πολλές φορές εφοράθητε, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, να μην έχετε πτυχίο, ενώ ο νόμος που εσείς ο ίδιος ψηφίσατε απαιτούσε πτυχίο για να αποκτήσει κάποιες θέσεις σε ένα δημόσιο οργανισμό, να γίνει διοικητής. Θέλετε να σας θυμίσω πώς αναγκαστήκατε να κάνετε μια τροπολογία για να μπορέσει να χωρέσει ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και το πτυχίο του για τη μουσική μέσα σε αυτό που εσείς τον καλέσατε να διοικήσει. Θέλετε να σας θυμίσω ή μάλλον να σας υπενθυμίσω πώς αναγκάστηκε να εξωθηθεί σε παρέτηση ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα αποδήμων Ελλήνων, ακριβώς γιατί αποδείχθηκε ότι δεν είχε το πτυχίο του. Και σήμερα απλά θα ήθελα να σας να θέσω υπόψη σας μια άλλη περίπτωση, για την οποία μάλλον έχουμε την παραδοχή, μιας διάταξης, αυτού που λέμε επιτελικού κράτους, του νόμου για το επιτελικό κράτος, που τελικά δεν τηρήθηκε. Σύμφωνα με την διάταξη, τη σχετική διάταξη, για να διοριστεί κάποιος ως γενικός ή ειδικός γραμματέας, ιδιώτης, σε θέση δηλαδή γενικού γραμματέα, χρειάζεται ένα πτυχίο ανώτατο εκπαιδευτικού ιδρύματος Σημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της Αλλοδαπής. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού, που είναι αναρτημένα τα βιογραφικά της πολιτικής ηγεσίας, για το Γενικό Γραμματέα Τουριστικής και Πολιτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Λούλη, σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι είναι διπλωματούχος της Ελβετικής Σχολής Τεχνικών Κυλινδρόμηλων. Η μοναδική λειτουργούσα σήμερα Ελβετική Σχολή, με αυτά τα χαρακτηριστικά, φέρεται να είναι, τα στοιχεία της υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, η οποία είναι Επαγγελματικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Ετήσιας Φοίτησης. Σήμερα κατέθεσα ένα αίτημα για την υπέβαλα ένα αίτημα κατάθεσης εγγράφων του πτυχίου του Γενικού Γραμματέα ή την αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου. Και είχα την απάντηση, ξέρετε, και εδώ δεν είναι ότι δεν διάβαζε ο Γενικός Γραμματέας τα μαθήματά του, είναι ότι μάλλον δεν διάβασε καλά και τον νόμο ή δεν ξέρει και τι σημαίνει η τήρηση του νόμου. Απαντά στο site newspaper.gr. Δεν έχω κάνει αναγνώριση στο Δικατσά, να μου πούνε τι αντιστοιχεία είναι. Αυτές είναι τρεις σχολές σε όλο τον κόσμο, στην Ελβετία, τη Γερμανία και το Κάνσας. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω αν είναι ή δεν είναι σύνομοι. Ό,τι έχω σπουδάσει, αυτό το κατέθεσα. Αυτός είναι ο σεβασμός και στον νόμο που ψηφίζετε και στην αριστεία την οποία εσείς ευαγγελίζεστε.